Πάρα πολύ ωραία την έκανε τη Φουρέιρα, πρέπει να πω. Μου άρεσε εμένα το στιγμό. Όχι, το έκανε πολύ καλά γενικότερα όλο το show, νομίζω. Και έχει ταλέντο στον χώρο. Παιδιά, αυτό ήταν το επίπεδο. Τώρα, τι λέει η επιστολή που έστειλαν. Χριστάρα, είμαστε σίγουροι ότι έχει γίνει αυτό. Είμαστε σίγουροι. Δεν αμφισβητώ το ρεπορτάζ των συναδελφών προς Θεού. Ενώ αυτός ο λόγος ήταν αυτό της έλεγε μέσα η επιστολή στην ουσία, ότι ενοχλήθηκαν από αυτό. Ναι, ότι και μάλιστα δεν ξέρω γιατί αναφέρεται στο ρεπορτάζ η λέξη προειδοποιητική επιστολή. Επειδή όταν φεύγει η επιστολή, νομίζω υπάρχει κάτι στη νομοθεσία της εργοδότησης, δεν είμαι σίγουρη να σας πω την αλήθεια, που όταν φύγει μία επιστολή, όταν φύγει και η δεύτερη, κάπως πάει, τέλος πάντων, ίσως να είναι γι' αυτό το λόγο που υπάρχει αυτό. Αλλά μου φαίνεται απίστευτο να δηλαδή αυτός ο λόγος να είναι λόγος για να πάρει επιστολή κάποιος άνθρωπος. Πόσο με το μάλλον συμπάθειο έχουν ημερολόγια και στο ΡΙΚ. Εμείς για τη χρονολογία που διανύουμε. Εντάξει, υπάρχει ένας συντηρητισμός ξεκάθαρα, φαντάζομαι. Ξεπερνάει τα όρια. Εάν αυτός είναι ο λόγος, δεν είναι απλά συντηρητισμός. Δεν θέλω να. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να είχε στο μυαλό του κάποιος άνθρωπος, οποιοδήποτε άνθρωπος. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι και αστείο που το συζητάμε. Ότι κάποιος άνθρωπος θα έχει πάρει επιστολή από τη δουλειά του, γιατί εμφανίστηκε σε μια άλλη τηλεοπτική εκπομπή. Σε άλλο ύφος, άλλη. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι διανύουμε περίεργους καιρούς. Καταρχάς, το pole dance, για όποιον το έχει διαφορετικά στο μυαλό του, είναι ένα πολύ σοβαρό είδος άσκησης, εκγύμνασης και φοβερά δύσκολο. Παιδιά, θα γίνει Ολυμπιακό άθλημα εντωμεταξύ στο Παρίσι το 24. Έτσι το pole dancing. Ναι, κάθε χρόνο θα είναι στους Ολυμπιακούς αγώνες το pole dancing. Οπότε συζητάμε πλέον για ένα Ολυμπιακό άθλημα. Και επίσης, επειδή διανύουμε περίεργους καιρούς, αν κάποιος σας ρωτήσει τι σημαίνει σεξισμός, μπορείτε να τους πείτε, να δείτε αυτό το βίντεο και τι έκαναν στην Ελπίδα. Τι όχι. Αν πήγαινα η Χριστίνα με ένας άντρας και χόρευε, θα τους στέλναν επιστολή. Όχι, δεν το συζητώ. Αφού από την άλλη πρέπει να το συζητάμε, γιατί τώρα, είναι τόσο τραγικό σαν γεγονός. Ναι, απλά σου λέω και σε έναν άλλον επίπεδο. Τώρα το ότι είναι τραγικό, πως ήταν επιστολή σε μια παρουσιάστρια τους που πήγαινε και χόρεψε και κάνανε την πλάκα τους και το χαβαλί, το καταλαβαίνω. Δεν το έκανε σαν άντρα. Αν πήγαινε ένας άντρας και χόρευε, θα το έστελναν επιστολή. Να σου πω κάτι. Αν πάω και χορέψω πόλεμο, να μου στείλετε επιστολή. Παιδιά μου φαίνεται, με βλέπετε και χαμογελάω, γιατί πραγματικά μου είναι αδιανόητο ότι ειλικρινά, δηλαδή κάποιος άνθρωπος πήρε επιστολή από τη δουλειά του, επειδή έγινε αυτό που βλέπουμε. Ενώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Καταρχάς, να σου πω κάτι. Είναι σαν να προσβάλλεις κιόλας έναν άνθρωπο. Δηλαδή, ότι η ελπίδα είναι τι, ας πούμε, και της έχουν στείλει επιστολή. Ότι δεν το έχω καταλάβει αυτό για αυτό το πράγμα. Έτσι κι αλλιώς δεν κολλάει πουθενά ο παραλληλισμός με το ότι μπορεί να. Ναι, δηλαδή δεν σώζεται. Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ ποιο μυαλό σκέφτηκε. Α, ας στείλουμε μια επιστολή, γιατί δεν θέλουμε να τα κάνει αυτά. Θέλω πολύ να τα δεν μπορώ επιστολή, να καταλάβω ποιο το έκανε. Με κάποιον τρόπο να μάθουμε λεπτομέρειες. Και μπορεί, τόσα πράγματα τα βρίσκεις. Έλα μου. Τώρα έγινε, αφού είδε. Ούτε παμένο δεν είπε. Τίποτε. Δεν είναι πράγμα να τρέξει. Όχι, εντάξει. Εντάξει, τίποτε. Αλλά τώρα μόλις ευκήγε δεν βουρούσαμε. Μπορεί να δούμε τι έγινε. Μιλάμε για μια επιστολή προειδοποιητική καθαρά ή για λύση συνεργασίας. Κοίτα, Δημήτρη μου, δεν είναι αυτό το θέμα, να σου πω κάτι. Ξέρεις που είναι το θέμα για μένα. Οτιδήποτε και αν περιλαμβάνει αυτή η επιστολή. Είναι θλιβερό να θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα, να θέλουμε να πάμε όλοι μας ένα βήμα πιο μπροστά. Και να βρίσκουμε θέμα σε αυτό το οποίο έχουμε δει. Αυτό για μένα είναι το θλίβερο. Και ακόμα ένα αστεράκι. Ότι μιλάμε για κανάλι, έτσι. Δεν μιλάμε για κάποιο μοναστήρι, κάποια εκκλησία που. Κατάλαβες. Ενώ μιλάμε για ένα χώρο στον οποίο οι άνθρωποι υποτίθεται πρέπει να έχουν και λίγο πιο ανοιχτό μυαλό, να βλέπουν τη γέννηση στο εξωτερικό, να φέρνουν καινούργια πράγματα στον κόσμο. Και τα κρατικά κανάλια σε άλλες χώρες. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, να μην πιάσουμε την Αγγλία, να πιάμε CNN, BBC, ιστορίες κτλ. Πάντα είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Πέρα από αυτό το περιστατικό και το γεγονός αυτό καθεαυτό. Από οποιονδήποτε άνθρωπο και αν συζητιέται, ακόμη και κάποιο από εμά να το είδε και να είπε. Κοίτα τι έκαμε, είναι ελπίδα. Και αυτό είναι θλιβερό. Κατάλαβες, δηλαδή. Μα τι να συζητήσεις, τι έχεις αυτό που έκανε η κοπέλα, δηλαδή, για να είναι άξιο σχολιασμού, πέρα από το να δεις, να χαμογελάσεις, να γελάσεις ότι έκαναν κάτι ωραίο, πέρασαν καλά. Και πιο extreme pole dancing. Και άσε που έκανε και πολύ καλά τη Φουρέιρα. Έχουμε δει στην Κυπριακή τηλεόραση πιο extreme από αυτό. Αυτό και πιο. Στον dancing, στον dancing, βέβαια. Ναι. Και όχι σαν μια να φορά. Απαιτείτε. Ναι, μα από πότε είναι ντροπή. Να πιάτε πολύ επιστολή εντωμεταξύ. Γιατί. Γιατί. Εμείς χορέψαμε, κάναμε pole dancing εδώ στην εκπομπή. Κοίτα, κάναμε μια απόπειρα. Να χαρεμαστήκατε. Μάλιστα, φέραμε τις.
Πού να κρεμαστώ, ρε, Σοφία. Πώς είναι ικανή να μπορείς να το κάνεις. Είναι πάνω δύσκολο, αλλά εγώ πιστεύω μπορεί. Κοίτα, να σου πω κάτι. Πήγα μια φορά ένα μάθημα μαζί με την Ηλών. Λέει μου, Ηλών, ένα διάστημα, έχουν περάσει και πολλά χρόνια. Λέει μου, θέλεις να πάμε pole dancing. Είσαι καλό να πάμε, λέω της. Πάμε, ξέρω εγώ, στο μάθημα. Κάθομουν για με, εθώρουν τον εθώρεμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει κοιλιακούς τρελούς. Κοιλιακούς, οι άλλες οι κοπέλες, ή τα φέτες, λούρες. Δεν είναι αλήθεια. Όχι, είναι, κάνεις απίστευτο κορμί, είναι απίστευτη γυμναστική. Μόλο μες παντού. Ναι, παιδιά, ήταν φοβερό. Ένα μάθημα είναι πια. Ναι, ναι, ναι.